Μετά το επεισοδιακό debate ανάμεσα στην Χίλαρη Κλίντον και τον Ντόναλτ Τραμπ, ήρθε η ώρα των υποψήφιων αντιπρόεδρων. Τιμ Κέιν και Μάικ Πέντ γράφουν στη Βιρτζίνια το επόμενο κεφάλαιο στην κούρσα προς το λευκό οίκο, ο ανταποκριτής του Euronews μεταδίδει. Όλα τα βλέμματα στρέφονται στη Farmville τη Βιρτζίνια, όπου απόψε ο ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη τη Ινδιάνα, Μάικ Pence και ο δημοκρατικό γερουσιαστή τη Βιρτζίνια, Τιμ Κέιν, θα τεθούν αντιμέτωποι στο πρώτο και τελευταίο debate των αντιπροέδρων. Πάντω, μην περιμένετε εκπλήξεις. Συγκρούονται δύο λευκοί κοντά στα 60 του χρόνια που δεν εμπλέκονται σε σκάνδαλα εργάτε τη πολιτική, άρα είναι πιθανό να παρακολουθήσουμε μια λογική και πολιτισμένη συζήτηση. Ενδιαφέρονται όμω οι ψηφοφόροι. Σκεφτείτε ότι μόνο ένα στου δύο Αμερικανού γνωρίζουν του υποψήφιους αντιπροέδρου, και ότι η τηλεθέαση αναμένεται μισή σε σχέση με αυτή της αναμέτρησης Κλίντον Τραμπ πριν από μία εβδομάδα. Το debate είναι απίθανο να επηρεάσει το αποτέλεσμα της μάχης. Ο Τραμ βρίσκεται σε θέση άμυνα για τα φορολογικά του και η Κλίντον διατηρεί κάθαρο πλεονέκτημα. Πέντε εβδομάδε πριν από τι κάλπε, οι δημοσκοπήσει δίνουν προβάδισμα πέντε μονάδων στη Χίλαρη Κλίντον, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό 49%.